Κύριε Γιάννη Παπαδόπουλε, είστε εκπαιδευτικός στα εκπαιδευτήρια Πλάτων, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αλλά και είστε από τη νέα γενιά των ιδιοκτητών του σχολείου που έρχεται τα επόμενα χρόνια. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες, οι στόχοι, τα οράματα και οι προκλήσεις της νέας εποχής με βάση και αφετηρία τη νέα χρονιά που σήμερα ξεκινάει? Οι στόχοι σίγουρα κάθε χρονιά είναι να γινόμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη, να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς, να κοιτάμε τα καλά, να κρατάμε τα καλά, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ώστε να εξελισσόμαστε. Με στόχο πάντα να παρέχουμε μια καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης στους μαθητές μας κάθε χρόνο. Αυτός θα έλεγα ότι είναι ο γενικός στόχος που έχουμε σαν σχολείο κάθε χρονιά. Αναφορικά με την περσινή χρονιά και τη φετινή, τι είναι αυτό που τη διαφοροποιεί? Τη φετινή χρονιά έχουμε βάλει σαν στόχο ουσιαστικά να εντάξουμε περισσότερο, ακόμα περισσότερο μάλλον, τις νέες τεχνολογίες μέσα στην τάξη μας. Έχουμε κάνει κάποιες αναβαθμίσεις στις αίθουσές μας με διαδραστικούς πίνακες, τηλεοράσεις κτλ. Με κάποια νέα εργαλεία, τεχνολογικά εργαλεία στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα τον 3D χτύπο που ξεκινήσαμε από την περασμένη χρονιά, τα set VR, το VR Class ουσιαστικά, που είναι ένα εκπαιδευτικό set για αλλιών επαυξημένης πραγματικότητας. Και γενικά προσπαθούμε, σαν στόχο έχουμε, να εντάξουμε φέτος ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές τις νέες τεχνολογίες μέσα στην τάξη μας. Είναι αυτό και με βάση τις επιταγές της εποχής, της σύγχρονης τεχνολογίας? Κάπως είναι έτσι, έτοιμοι, ναι, οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν? Θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες, όταν χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, που κάνουν τη διδασκαλία του μαθήματος σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, και πιο αποτελεσματική σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποκλίνουμε τελείως από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο, με στόχο πάντα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρουμε. Μπορεί αυτό να βοηθήσει να ανακαλυφθούν και να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι κλίσεις των μαθητών και εν γέννη προσωπικότητά τους? Υπάρχει και μια προβληματική και μια κριτική που γίνεται αναφορικά με την υπερπροσφορά μέσων τεχνολογίας στους μαθητές και στις μαθήτριες των σχολείων από πολύ μικρή ηλικία, που ενδεχόμενα να έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Ναι, σίγουρα θεωρώ, όπως είπα και πριν, είναι κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία, τα οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σωστό βαθμό και με το σωστό τρόπο, ώστε τελικά όντως να είναι χρήσιμα και να μην είναι, όπως είπατε, επιβλαβή για τους μαθητές. Θεωρώ ότι όταν βρεθεί χρυσή τομή μεταξύ των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας και την ένταξη των νέων τεχνολογιών μέσα στους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, πιστεύω θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο για τους μαθητές μας. Τι είναι αυτό που προσκομίζει, που φέρνει η νέα γενιά των εκπαιδευτικών, πώς επιτοπλίστων εργάζεται στο σχολείο, ανδρών και γυναικών, συγκριτικά πάντα με αυτή την εικόνα που έχουμε για το γερασμένο προσωπικό των σχολείων ανά την επικράτεια, σε γυμνάσια και λύκεια ιδίως? Εντάξει, θεωρώ σίγουρα κάποιες φρέσκες ιδέες, κάποιες νέες ιδέες έτσι, σχετικά με την εκπαίδευση. Θεωρώ ότι όλο μας το προσωπικό εδώ πέρα είναι σχετικά νέοι, παρόλα αυτά έχουν ήδη πολυετή εμπειρία εδώ πέρα, είναι πολλά χρόνια μαζί μας σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Οπότε θα έλεγα ότι συνδυάζει και την όρεξη και την εμπειρία που να προσφέρουν κάτι νέο, κάτι καινούργιο στους μαθητές. Δεν έχετε πολλά χρόνια που έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας. Τι είναι αυτό που βρίσκει τόσο μεγαλύτερη διαφορά αναφορικά με τα χρόνια που ήσασταν εσείς μαθητής στο γυμνάσιο και στο Λύκειο από τα σημερινά παιδιά που τυχαίνει να είναι μαθητές σας στην τάξη? Ήταν διαφορετικές εποχές σίγουρα, παρόλο που ήταν 15 χρόνια πριν, ας πούμε, όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητα των παιδιών πρώτα απ' όλα. Δηλαδή πλέον λαμβάνουν τις πληροφορίες με καταιγιστικό ρυθμό σε σχέση με ακόμα και πριν 10-15 χρόνια,
Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι μια πρόκληση για αυτούς να καταφέρουν όλο αυτό τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες που δέχονται καθημερινά να τις επεξεργαστούν με σωστό τρόπο και να αποκομίσουν τα σωστά πράγματα, τα σωστά ωφέλη από αυτά που λαμβάνουν. Ναι, έχουν πιο αναπτυγμένες δεξιότητες και κλίσεις και λόγω της υπερπληθώρας των παραστάσεων που έχουν. Ναι, σίγουρα. Όταν λαμβάνεις τόσα πολλά πράγματα καθημερινά, σίγουρα σε βοηθάει να αναπτύξεις καινούργιες δεξιότητες, διαφορετικές δεξιότητες σε σχέση με συνομιλικούς σου πριν από κάποιες δεκαετίες. Αυτό ταυτόχρονα είναι και πρόκληση, ώστε να καταφέρεις, ας πούμε, όλες αυτές τις παραστάσεις και τα ερεθίσματα που λαμβάνεις, να τα αξιοποιήσεις με το σωστό τρόπο. Δημιουργικά για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου. Βλέπετε να είναι πιο αγχωμένοι αναφορικά με το μέλλον τους, το εργασιακό, αλλά και το προσωπικό τους μέλλον ως μαθητές γυμνασίου, ως έφηβοι, αναφορικά με το πώς ήσασταν εσείς εκείνα τα χρόνια? Θεωρώ ότι στο γυμνάσιο ακόμα δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον. Σίγουρα έχουν άλλες ανησυχίες για πολλά και διαφορετικά θέματα της καθημερινότητάς τους, όπως θεωρώ ότι συμβαίνει σε κάθε γενιά. Όμως θεωρώ ότι ακόμα σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό τους μέλλον δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο σκέψης, ας πούμε. Έχουν ελεύθερο χρόνο να κάνουν πράγματα που τους ικανοποιούν? Προλαβαίνουν το εκπαιδευτικό σύστημα όσο περνά τα χρόνια, δίνει αυτή τη δυνατότητα της παροχής ελεύθερου χρόνου στα παιδιά? Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρκετά απαιτητικό, δηλαδή ζητάει αρκετά πράγματα από τους μαθητές και θεωρώ σε πολλές περιπτώσεις σε λάθος κατεύθυνση. Φυσικά υπάρχουν οι απαιτήσεις στο να μάθεις μια ξένη γλώσσα, να δεξιότητες στους υπολογιστές, οπότε θεωρώ ότι γενικά δραστηριότητες, εξωσχολικές δραστηριότητες φυσικά, οπότε θεωρώ ότι γενικά έχουν ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα. Και με ευθύνη των γονέων εδώ, συγγνώμη που διακόπτω. Θα έλεγα όχι τόσο, γιατί εντάξει, γονείς, ο κάθε γονιός θεωρώ ότι προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο στο παιδί του, δεν θέλει να του στερήσει ευκαιρίες, οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό που γίνεται, ναι, μπορεί καμιά φορά να τίνει στην υπερβολή, αλλά δεν το θεωρώ τόσο μη φυσιολογικό, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα των αυξημένων απαιτήσεων γενικά από έναν νέο άνθρωπο στη σημερινή εποχή όλο αυτό που συμβαίνει. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ιδιωτικό σχολείο και ειδικά στην περιφέρεια, που θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από ένα σχολείο στα μεγάλα στα κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης? Ναι. Και τι είναι αυτό που το ποιοτικό χαρακτηριστικό που εκτιμάτε ότι μπορεί να οδηγήσει έναν γονέα να επιλέξει το ιδιωτικό σχολείο είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο? Ναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός ιδιωτικού στην περιφέρεια και ενός ιδιωτικού στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά που και αυτό που προσφέρουμε εμείς σαν ιδιωτικό σχολείο και έχει να κάνει ίσως με το χαρακτηριστικό το ότι είμαστε στην περιφέρεια, όπως είπατε, είναι ότι έχουμε μια άμεση προσωπική επαφή με τον κάθε γονέα και το κάθε παιδί ξεχωριστά. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του σχολείου, ότι αυτό ακριβώς, η προσωπική επαφή, το ότι θα σκέψουμε πάνω στο πρόβλημα και στην ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού και στα θέλω του κάθε παιδιού, σε όλο... Και μπορεί και να λειτουργήσει και προληπτικά αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, το ότι δεν είναι ένα απρόσωπο σχολείο, δεν είναι... όλοι εδώ πέρα είμαστε γνωστοί μεταξύ μας και θεωρώ ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της περιφέρειας βασικά. Το ότι είμαστε ιδιωτικό σχολείο στην περιφέρεια δεν θα μπορούσαμε να διαφέρουμε από αυτό. Κλείνοντας, η ύπαρξη, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αναφορικά τουλάχιστον με ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια στο νομό Πιέρια, είναι κάτι που ενδεχόμενα λειτουργεί πιο ουδέτερα, δεν δίνει κίνητρο μεγαλύτερης επίτευξης περισσότερων στόχων? Δεν θα το έλεγα. Ισχύει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός όσον αφορά το ότι είμαστε το μόνο ιδιωτικό σχολείο. Ωστόσο, θεωρώ ότι
το να προτιμήσει κάποιος γονιός να έρθει στο ιδιωτικό σχολείο την ώρα που μπορεί, ας πούμε, το σχολείο να το βρει δωρεάν κάπου στο δημόσιο. Είναι μια επιλογή. Είναι, ναι, οπότε αυτό μας αναγκάζει εμάς να προσφέρουμε αυτά τα. Να προσπαθήσουμε ώστε να γίνουμε καλύτερο, ώστε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα στους γονείς, να τους προσφέρουμε αυτό το έξτρα που λέμε, ώστε να προτιμήσει να έρθει σε εμάς πληρώνοντας από το να πάει να προτιμήσει κάποιο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει άλλο ιδιωτικό σχολείο δεν παίζει κανένα ρόλο στο ότι δεν υπάρχει σε εμάς κάποια πίεση ή ότι δεν προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Όπως είπα και στην αρχή, να κοιτάμε πάντα να κρατάμε πάντα τα καλά, να διορθώνουμε τα λάθη, ώστε να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι. Και μια πιο προσωπική ερώτηση, λίγο ιντρικαδόρικη, αναφορικά με το αντικείμενο που είναι η φυσική. Ναι. Αν θα σας προσφερόταν μια θέση σε ένα δημόσιο σχολείο ως εκπαιδευτικός, θα την επιλέγατε στην παρούσα φάση? Όχι. Όχι. Νομίζω πως είστε απόλυτος, ναι, έτσι. Ναι. Έχω αρκετά μεγάλο δέσιμο εδώ με το σχολείο, οπότε... Δεν μπορείτε να κάνετε και διαφορετικά, νομίζω. Ναι, ουσιαστικά ναι. Δεν μπορώ. Ευχόμαστε καλή δημιουργική χρονιά σε όλα τα επίπεδα, με υγεία πάνω απ' όλα, και τα καλύτερα σε εσάς, το μαθητικό ευχαριστώ, και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους γονείς.